Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το νέο προεκλογικό σκηνικό. Μαζί μας στο στούντιο και σήμερα ο Χρήστος Μαχαίρος και ο Βασίλης Κουρής. Καλησπέρα σας. Και Χρήστο, ξεκινάω από σένα. Ο δρόμος που οδηγεί στις νέες εκλογές άνοιξε. Είδαμε και τις σημερινές εξελίξεις. Τώρα θέλω να δούμε πού ποντάρουν και τι φοβούνται τα κόμματα. Κοίταξε, Καταρίνα, το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν τα επιτελεία των κομμάτων είναι αν οι εκλογές της 25ης Ιουνίου είναι μια νέα εκλογική αναμέτρηση ή αν αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσο και αν υπερπροσδιορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα τη νέα εκλογή, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας νέος εκλογικός αγώνας, ως μια νέα εκλογική μάχη. Διαφορετικά, οι επιτελείς των κομμάτων μπορεί να βρεθούν προεκπλήξεων. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, δεν θα πάει στη νέα εκλογή με κλειδωμένο το 41%. Τόσο ο χρόνος που διεξάγονται οι εκλογές, βαθύ καλοκαίρι, όσο και το πολύ μεγάλο προβάδισμα που έχει εξασφαλίσει έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα αποσυσπήρωσης. Επίσης, οι πασοκογενείς ή έστω μια μερίδα τους που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μην επανέλθει στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, δεν αποκλείεται ένα μέρος τους να επαναπατριστεί, θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να προσεγγίσει εκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αλλά, το ΣΥΡΙΖΑ να αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι σαφώς ο μεγάλος ιτημένος της πρόσφατης εκλογής, θα κάνει κάθε προσπάθεια για να επαναλάβει, αυτός ήταν ο στόχος του, το comeback του 2019. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μόλις 23% και κατάφερε στις βουλευτικές εκλογές που γίνανε αμέσως μετά να ξεπεράσει τον 30%. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει. Θέλω να υπογραμμίσω ωστόσο ότι είναι πολύ μικρά τα περιθώρια. Κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια σήμερα να πει ποια περιθώρια έχουν τα κόμματα να επαναπατρίσουν ή να μην επαναπατρίσουν εκλογικά κοινά που αποκολλήθηκαν από αυτά. Και για να κλείσω αυτή την τοποθέτηση με τον τρόπο που ξεκίνησα, τα χαρτιά είναι στο τραπέζι, όλα πάνω τους γράφουν το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών. Το παιχνίδι, ωστόσο, είναι ανοιχτό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα εκλογικά επιτελεία στην πολιτική. Άλλωστε, οι βεβαιότητες απαγορεύονται. Άρα, μας λέει ότι πάμε σε νέες κάλπες, όχι σε συνέχεια των προηγούμενων. Το παιχνίδι, λοιπόν, εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου ανοίγει. Βασίλη, τώρα πού βάζουν τον πήχη τα κόμματα? Τα κόμματα το βάζουν τον πήχη ψηλά, το καθένα για λογαριασμό του. Εκείνο όμως που κοιτάζουν σήμερα είναι πώς πρωτίστως να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Είπε ορισμένα από αυτά ο Χρήστος. Η Νέα Δημοκρατία τι φοβάται? Φοβάται τη χαλαρή ψήφο. Φοβάται δηλαδή ότι τόσο μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα, που γιατί να σηκωθεί ο άλλος από τον καναπέ, είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο του καναπέ, να μην πάνε δική της να ψηφίσουν. Και όπως είπε και ο Χρήστος, θα είναι βαθύ καλοκαίρι. Είναι ένας λόγος παραπάνω. Και μάλιστα είναι εκλογές 25 Ιουνίου, ενώ 5 Ιουνίου είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απόλυες, έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος προς το Πασόκ, πιθανότατα με επαναπετρισμό ψηφοφόρων που πήγαν στο Μητσοτάκη για να μην έρθει ο Τσίπρας. Ναι, ναι, και βεβαίως υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή που δεν θέλει να δει με τίποτα τόσο την πλεύση ελευθερίας όσο και την νίκη να μπαίνουν στη Βουλή. Φτάσαν μια ανάσα με ντεμαράζ καταπληκτικό στις τρεις τελευταίες μέρες. Πρημοδοτήθηκαν κατά τη γνώμη μου και από συστημικά μέσα. Τώρα όμως η Νέα Δημοκρατία θέλει τα δύο αυτά κόμματα να μείνουν απ' έξω, ώστε με πεντακομματική Βουλή να είναι παραπάνω οι βουλευτές, οι οποίοι θα βγάλουν και πολύ πιο εύκολη η αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ έχει δίκιο ο Χρήστος, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει και πρέπει να αποκτήσει διλημματικό αφήγημα. Η ιστορία ότι ψηφίστε με για να μην είναι ανεξέλεκτος ο Μητσοτάκης ίσως είναι ένα καλό αφήγημα, όχι για κόμμα εξουσίας, είναι για ένα κόμμα όπως το ΚΚΕ που λέει εγώ θέλω να αλλάξω μέσω αντιπολίτευσης στη χώρα. Νομίζω ότι αύριο στην Κεντρική Επιτροπή είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και εδώ έχουμε επίσης δύο μεγάλους κινδύνους. Ο ένας είναι η αποσυσπήρωση των ψηφοφόρων του λόγω της απογοήτευσης, και ο δεύτερος είναι η εσωστρέφεια. Τα πρώτα δείγματα τα είδαμε σήμερα. Αν αύριο πάει έτσι και αυτά πολλαπλασιαστούν στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τα προβλήματα αυτά, η εσωστρέφεια, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για το κόμμα, το νυν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως, είπαμε για τα μικρότερα κόμματα πριν και αυτά που πρέπει να μπουν στη Βουλή. Βασικό θέμα νομίζω ότι είναι τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ.
που επίσης έχει βάλει στόχο να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στον Μητσοτάκη. Η επίθεση που έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες επανεκτιμάται νομίζω από την Χαριλάου Τρικούπη και το αποσύρουν αυτό. Δεν λένε δηλαδή ευθέως ότι θέλουν πλέον να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Κατεβάζουν τους τόνους ώστε μην φανεί αν δεν πιάνουν το στόχο και είναι ετοιμένοι αν κάτι δεν πάει καλά, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, γιατί φαίνεται ότι όταν ανοίγεις μέτωπο με ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι το μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό βοηθάει πιθανότητα στην επανασυσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο μάλλον, Βασίλη, όταν η ίδια η κυβέρνηση, η απελθούσα κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, μοιάζει να έχουν αυτόν ακριβώς το στόχο. Δηλαδή να εκτοπίσει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συζητάγαμε χθες, ο δικοματισμός να επανασυσταθεί στο παλιό μοντέλο, δηλαδή στο μοντέλο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και να πάμε